Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την οδική ασφάλεια, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον δρόμο Τρίπολης Πάρτης από τη Μανθηραία και ως τα όρια του νομού. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις, όπως θα είδατε, στα σημεία που υπήρχαν προβλήματα με φθορά του παλιού ασφαλτοτάπητα. Το μήκος είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα όπου έχει γίνει νέα ασφαλτόστρωση. Έχει γίνει διαγράμμιση της οδούς και μας λείπει ακόμα να τοποθετηθούν οι μπάρες ασφαλείας, να αντικατασταθούν όπου είναι χαλασμένες και να τοποθετηθούν και κάποιες άλλες σε κάποια άλλα σημεία, ούτως ώστε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους πολίτες, γιατί ο δρόμος αυτός, Τρίπολης Πάρτη, όπως και εσείς βλέπετε, έχει μεγάλη κυκλοφορία. Και γι' αυτό νομίζω ότι βελτιώνοντας και αυτή την κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας έχουν ασφαλτοστρωθεί τμήματα, νομίζω ότι η παρέμβαση είναι αρκετά σημαντική. Προφανώς χρειάζεται να κάνουμε και κάποια άλλα ακόμα τμήματα, τα οποία με εντολή του Περιφερειάρχη θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το έργο αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την οδική ασφάλεια. Είναι ύψους 2.200.000 ο προϋπολογισμός και δεν είναι μόνο εδώ, είναι και σε άλλα σημεία και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κύριε Μανδρώνη, γίνονται άλλα αντίστοιχα έργα στην περιοχή της Αρκαδίας? Ναι, αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο έργο εκτελούνται εργασίες στην περιοχή της Νότιας Κοινουρίας, στον Τυρό και στο Λεωνίδιο, και με αυτό το έργο έγιναν, θα έχετε δει και στην οδό Τρίπολης Πύργου, σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο πριν το χωριό Κάψια, το οποίο και αυτό έχει γίνει νέος ασφαλτοτάπητας, και εκεί, για να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί εκεί υπήρχαν θέματα με ολισθηρότητα του ασφαλτικού και υπήρχαν πολλά προβλήματα. Όλα αυτά προσπαθούμε να κλείσουν με αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας. Εκτός από αυτό, βέβαια, έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολλά έργα που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια και έχουν γίνει σε όλες τα όρια των Δήμων της Αρκαδίας. Και στη Μεγαλόπολη είχαμε αρκετά έργα και στη Γορτινία, στο δρόμο Τρίπολης Πύργου, έχουν γίνει πολύ σημαντικά τμήματα, αλλά βεβαίως και στη Βόρεια Κοινουρία έχουν ολοκληρωθεί έργα και αυτή τη στιγμή εκτελούνται και αρκετά έργα στα όρια του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Προσπαθούμε σε όλο το νομό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα, να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά με ένα πρόγραμμα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα κυριότερα σημεία και στη συνέχεια να μπορούμε να ανταποκριθούμε για να βελτιωθεί ακόμα καλύτερα η οδική ασφάλεια στο νομό μας. Αναφερθήκαμε στην οδική ασφάλεια και είπαμε ότι γίνονται ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις. Τι άλλο περιλαμβάνουν, τι άλλα έργα περιλαμβάνονται σε αυτό το κομμάτι? Σε αυτό το κομμάτι, εκτός από τις ασφαλτοστρώσεις και τις διαγραμμίσεις, πολύ σημαντικό σημείο είναι και η τοποθέτηση των μπαρών ασφαλείας, γιατί με τις μπάρες βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια για την ασφάλεια των οδηγών, ούτως ώστε να είναι πιο ασφαλή οι δρόμοι που κινούμαστε και να μπορούμε να αποφύγουμε τροχαία ατυχήματα και βεβαίως να μην έχουμε τραυματισμούς και να χάνουμε ανθρώπινες ζωές, που είναι το κυριότερο για μας και για την περιφέρεια.